Καλησπέρα παιδιά. Killerman 21 εδώ πέρα, ή στα ανάποδα Man Killer 21. Ναι, τέλος πάντων. Είμαι ηλίθιος μάλλον. Τέλος πάντων, πάμε ξανά. Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα. Σήμερα κάναμε το δεύτερο επεισόδιο στο KillerCraft Season 2. Λοιπόν, στο πρώτο επεισόδιο, εντάξει, καλά πήγε, δεν μπορώ να πω, αμάν και συναυρέξεις. Λοιπόν, καλά πήγε στο πρώτο επεισόδιο. Θα μπορούσε και καλύτερα μένα, αλλά πήγε αρκετά καλά. Βρήκαμε αυτό εδώ πέρα το κατάλημα, δίπλα σε αυτό φρούριο από το μεγάλο που θα κάψουμε και όπου σήμερα θα εξερευνήσουμε, έτσι. Θα το εξερευνήσουμε όλο αυτό σήμερα, να δούμε τι έχει. Και ναι, αυτά. Επομένως, να σας δείξω και τι έχει γίνει εδώ πέρα. Καταρχάς, τι έχω ανακαλύψει σε αυτό το modpack, τι μπορείς να φτιάξεις. Επίσης, μπορείς να φτιάξεις καρέκλες σε αυτό το modpack και τραπέζι. Πραγματικά, δηλαδή, αν το σπάσω, λέει chair. Όπως και το τραπέζι, αν το σπάσω, λέει table. Είναι κάτι το καλύτερο, αν και αυτά υπήρχαν στο οργανικό το Minecraft. Θα ήταν ό,τι καλύτερο, πραγματικά τώρα, ό,τι καλύτερο. Να μπορούσα να κάτσει και ένα δεξί κλικ εδώ πέρα. Και πολλά άλλα. Λοιπόν, έχω κάνει λίγο mine, έχω βρει μια σπηλιά προς τα γη. Έχω κάνει mine όλα αυτά. Και εδώ πέρα ψήνω και σίδερο εδώ πέρα. Και γαμώ, πολύ καλό. Αυτό το μαχαίρι μάλλον θα το αφήσω εδώ πέρα και θα προσπαθήσω να πάρω φαγητό. Επίσης, επειδή δεν έχουμε πολύ φαγητό τώρα, έχουμε λίγο ακόμα εδώ, έτσι θα προσπαθήσω να μην χωνόμαστε πολύ σαν πίγκλινς. Επομένως, αν είναι, θα τα σκοτώσω αυτά τα σκατά εδώ πέρα. Πεθάναμε. Ας σας πω να πεθάνει εκεί πέρα. Ωραία, έχει μαζεμένος πολύ ρε. Ωραία, δεν πέθανε ένας. Δεν πέθανε τώρα εκεί. Ωραία, από ό,τι φαίνεται όχι. Λοιπόν, για προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο εκεί πάνω. Ωπ, μια παπαριά. Ωραία. Τι κατάλημα είναι αυτό ρε παιδί. Ωραία, έχει πράγματα εδώ. Άρα έχει κάτι σαν πέρα το τάφο με φλάκα εδώ πέρα. Ωραία. Ωραία, έχει πράγματα εδώ πέρα. Και δεχάς θα πάρουμε αυτό αν είναι. Αυτό και το κάρβουνο. Άμα θα τα έχω έτσι ως μπλοκ ακόμα, δεν θα τα κάνω τέτοιο. Ωραία, εμείς ο κομπλέ είμαστε. Αφήσουμε και αυτά εδώ. Αφήσουμε και αυτό. Για να δούμε εκεί πάνω τώρα τι έχει. Εδώ πέρα και ανέβουμε κάποιο τρόπο χωρίς να σκοτώσουμε ένα πίγκλιν. Τι θα γίνει ρε φίλε. Σίγουρα η full charge αυτός. Να εντάξει, τον πεθάναμε κι αυτόν. Όπα, 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 όπα. Δεν χρειάζεται. Κάνεις τέτοια νεύρα, ρε φίλε. Αυτόν, όχι αυτόν, όχι αυτόν, όχι αυτόν. Πες να φέρουμε μια γύρα, γιατί από ό,τι βλέπω με έχουν σφάξει τώρα. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Ευτυχώς δεν κουβαλούσαμε και πάρα πολλά πράγματα πάνω. Βλάκα, βλάκα. Το μακάρ σου όπως πάντα να σε ακολουθεί και στο τσικεβέντης να είναι και εδώ όμως. Πούστη. Λοιπόν, φέρτε όλα αυτά εδώ. Πάμε τώρα αν είναι μόνο μόνο που θέλετε να σκαρφαλώσουμε, γιατί φυσικά δεν γίνεται δουλειά. Ωραία, βάζω το τελευταίο μας εδώ στο κατάλημά μας. Ωραία, λοιπόν. Κάνω εδώ πέρα αυτά. Επίσης έχω ανακαλύψει και άλλες συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε και θα χάσει είναι και γαμό. Να, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Που είναι εδώ, έχει τα default. Εδώ. Τυχή. Να, εδώ μπορούμε να φτιάξουμε αυτό. Σατέτε Dimensional Carver. Βλέπετε εδώ πέρα. Ουσιαστικά σαν πίκαξη είναι, απλά κάνει αυτό το πράγμα. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά άλλα ακόμα. Μπορούμε να φτιάξουμε Starlight Stick. Μπορούμε να φτιάξουμε Maple Stick. Μπορούμε να φτιάξουμε διάφορες επιγραφές για να τις βάψουμε. Μπορούμε επίσης να πάρουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε και σαν Hammer Cloth. Έτσι. Και άλλα πολλά. Έχει και custom εργαλεία που μπορούμε να φτιάξουμε. Έχει και άλλα εδώ. Έχει wrench. Έχει ένα κλειδί που μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι το κλειδί. Έχει αυτό εδώ. Επίσης έχει. Και να φτιάξουμε και Giant Tools. Τα οποία εντάξει είναι αρκετά δυνατά. Ιδίως το Giant Sword εδώ πέρα κόβει 12 dag damage το κανονικό του. Και άμα ξέρω το κάνουμε Enchant 15 dag damage το 15, αλλά είναι τεράστια. Friary Sword μπορούμε να φτιάξουμε εδώ πέρα. Ή ξέρω εγώ έτσι. Ή με αυτόν τον τρόπο με Friary Ingots. Μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Μπορούμε να φτιάξουμε και την πανοπλία του Yeti. Έτσι, Night Metal Axe. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά ωραία πραγματάκια. Να τα τραπέζια εδώ που σας είπα. Pedestal εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε. Έχει και εδώ κάποια tools. Τα οποία αυτά νομίζω είναι από το end. Είναι ορυκτά του end. Οπότε αν πάμε στο end λογικά θα τα πάρουμε αυτά. Μπορούμε να κάνουμε ωραία συλλογή εδώ πέρα στα επόμενα επεισόδια. Πάντως παιδιά, να ξέρετε και γαμώ το modpack. Συνιστώ να το κατεβάσετε για να παίξετε. Πραγματικά το modpack είναι πάρα πολύ ωραίο, έχω πάει την πλάκα μου. Εδώ μέσα. Οπότε βλέπω και δωματιάκια. Δεν το χαλάσουμε κιόλας. Ωραία, κάπως έτσι. Από ό,τι βλέπετε τώρα, πολλά πράγματα είναι. Εντάξει, πραγματικά είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Επίσης μην μου την πέσει κανένα πλούτο από εδώ πιθανά. Μην ξανακούω, ε. Έχουμε και τσουκμπόξ εδώ πέρα με άλλο χρωμαξύλο. Ωραία, έχει ωραία πράγματα εκεί εδώ πέρα. Δεν μπορώ να πω. Εκεί αυτό το πήρα. Ήταν ένα που πρέπει να το λέω. Πολύ ωραίο. Θα μας τι έχει. Sweeping Engine 1. Αχα, αυτά είναι. Raw Grit Flatfish. Μια χαρά. Λοιπόν, κάρβουνα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα είναι πιο πάνω πας όμως. Α, είναι τέτοιο. Σοβαρά τώρα. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Θα σπάσω τον τρόπο που να είναι. Να έχει. Έχουν και πράγματα μαλάκες, έχουν και κουίτσα τσατζέ πάνω. Σε τσακίζουν οι βλάκες, ωραία. Σπάμε το σπούνερ. Και φαγητό, ωραία, πολύ ωραία. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά είμαστε.
Πολύ καλά είμαστε. Του τότε λέει, if you walk with the fungi, you will never be out of spores. Ρε, ετοιμάσου. Ωραία, κοιτάξει. Λαδώσουμε αυτό και τέλος. Μιας που το έχουμε έτσι αυτό τώρα. Ωραία, κομπλέ είμαστε. Κάτσε και δίπλα. Λοιπόν, να μαζέψουμε και αυτά εδώ πέρα. Να μαζέψουμε και αυτά εδώ πέρα, ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Εδώ πάνω, δεν έχει κάτι άλλο. Spawner fragments, ok. Κάτι mods που έχει, δεν τα ξέρω καν καθόλου εγώ. Έχει το πεις ποτέ να μας πω και με πούτσα εγώ, τώρα πέτει χρόνος να ασχολούμαι σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πράγμα τι γίνεται. Δεν ξέρω, νομίζω να έχει τίποτα τον το αισιόδοξο από πάνω τώρα. Είναι... Κάτι ανακαλύψαμε. Τι what? Και όλο αυτό το πράγμα αυτό, συγγνώμη, όλο αυτό το πράγμα ήταν αυτό τώρα. Ναι, οκ, okay, εντάξει, είχε κάποια πράγματα και ήταν ωραίο, εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Αυτό, το για τη φάση. Έλα ρε, μην κουνιέσαι. Okay, για να δούμε λίγο τι είχε εκείνο. Αν και το όπως ακατεύουν θα μου πείτε. Δεν είμαι ιδιαίτερα προ για να πηδήξω και να φτάσω. Ναι, δεν γίνεται. Βασικά γίνεται, αλλά δεν είμαι τόσο καλός. Κάπου προς τα εκεί το είδα. Ωραία, πάμε προς τα εκεί επομένως. Πάρε την αγελάδα προς το... Ω, what the fuck, τι είναι αυτό? Φέρε τα αυτά. Λοιπόν, ωραία, φέρε και αυτό, ευχαριστώ. Τι βρήκαμε εδώ πέρα και soul stealing έχει πάνω. Δηλαδή... Ναι, αν με αφήσει γιατί είμαι και εγώ το πρόβο. Soul stealing λέει, δεν είδα να μου κλέβει κάποια. Να σου πω, πρέπει να κάτι να πω, εντάξει, τι να κάνω. Για πάμε λίγο να δούμε και από εκεί τι γίνεται. Ναι, δεν την ξαναπατώ με τόσο σπίσω στιού. Να έχω τώρα levitation 50 για 5 ώρες ώρα ξέρω εγώ και να με φτάσει στο διάολο. Αλλά... Τι είναι αυτό ρε. When the stew is sus. Ναι, και τώρα θα έχουμε 4 το levitation, δηλαδή τώρα. Καλά. Εντάξει. Πρωτού πάμε λίγο εκεί πέρα. Τι είναι αυτά τα ruins εδώ πέρα. Σίγουρα είναι σπίτι αυτό, σίγουρα. Ήτανε μάλλον. Αλλά αυτό εδώ τι είναι τώρα. Δεν μπορούμε να ψήσουμε και τέτοια αν είναι. Πάμε να ψήσουμε λίγο αυτά. Ας πούμε όσο το έδωσε, τώρα επειδή και μπλε φωτιά εγώ πιο δυνατή θα δείτε να πει τη φωτιά όπως καταφέρει και τα ψήσει πιο γρήγορα, ξέρω εγώ τι να πω και τέλος πάντων αυτή η βλακή τελικά δεν είχε τίποτα. Επίσης γιατί είναι γεμάτο ζόμπις εκεί πέρα, τέλος πάντων. Από εκεί βλέπω Vindicator, εντάξει προφανό είναι που είναι Mansion. Τι είναι εδώ πέρα όμως Rosa Brass. Α, καλά. Λέγα αυτό κάνει 5.000 ώρες να τα ψήσει. Εντάξει, αυτό τα πήραμε. Κάτι είναι και αυτό. Άτσις. Α, δεν ξέρω καν είναι αυτό. Κάτι εδώ ένα σορτάρισμα τώρα. Μέσα που μας έχει και auto sorting. Sweeping edge ένα, αυτό ίσως το βάλω σε κανένα διαμαντένιο σπαθί. Σε κανένα άλλο custom. Λοιπόν, γιατί... Κοιτάξτε, μπορώ να το βάλω και σε κανένα diamond, σε κανένα χελερέτα. Από σήμερα όμως προσπαθούμε και custom mage. Λέω να βάλουμε στόχο να φτιάξουμε custom mage. Και όχι τώρα τα κλασικά τα βανίλα, αφού τα κάνουμε κάθε τόσο αυτά. Ας επεκταθούμε λίγο γενικότερα στο παιχνίδι. Να δούμε τα custom mage. Τώρα εδώ πέρα, χωριό είναι τώρα ένα αυτό.
Ακούω πολλούς μπίντισες πάντως. Έχετε κάτι εδώ μέσα ή μόνο ξέρω να κάνετε. Ω, βρήκαμε onions, βρήκαμε μενταλάκια. Το μέτος ήταν, αυτά τα θέλω, εντάξει. Θα φτιάξουμε το ματιές. Πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο. Αν θυμάμαι από ένα άλλο mod pack που θα παίξει μια φορά, αυτό νομίζω το φυτεύει όπως είναι, ξέρω. Παρακά, μπορεί και να μην θυμάμαι καλά, γιατί έχω να παίξω εκείνο το mod pack αρκετό καιρό. Γιατί ήταν και σε ένα άλλο mod pack. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για να δούμε όμως τώρα η mansion τι έχει. Αλλά πρωτού πάω στη mansion, ας μπω λίγο πιο ασφαλές μέσα. Και συγκεκριμένα, ναι εντάξει, εκεί πέρα παίζει. Θα δούμε να πάμε γιατί έχουμε και τους βλάκες εδώ, να μας φράξουν οι βλάκες. Κλείσουμε και από εδώ, να μην πει κανένας βλάκας. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα Outlook, επιτέλους το είπα. Γιατί κάνω στο τάμι σήμερα, τόσο δεν πειράζει. Εντάξει, μπορεί να φτιάξει και η σέστη, ξέρω εγώ τι να πω. Φλάξιτς. Εντάξει. Μπορεί να αφήσουμε τα ανάγκη μέσα τώρα και όλα αυτά τα χρήσα που δεν τα θέλω. Εντάξει, ώρα για να τόρτζ δεν πειράζει. Μέσα έχει τίποτα αυτό ή όχι. Είναι ένα κλασικό μάντσιον μέσα. Ναι, είναι ένα κλασικό μάντσιον. Ωραία, τέλος πάντων. Πάμε τώρα να δούμε. Επίσης μην χάσουμε τις ενταγμές από εκεί πέρα, έτσι. Αυτά τώρα από εκεί πέρα τι είναι όμως, λεμονιές είναι αυτά τώρα ή τίποτα άλλο. Okay, για να το μάθουμε πρέπει να πάμε να το δούμε. Rainforest. Άμα έχω κάνει λόξινγκ, καλά. Εδώ μέσα τι μπορούμε να βρούμε, τώρα έχουμε τώρα μας κυνηγάνει και βιντικέτο τώρα το μεταξύ, γίνεις πουτάνας εδώ. Τέλος πάντων, για να δούμε. Πώς βρούμε κανένα κτηριάκι, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Σπίτια είναι αυτά, ρε. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Α, με αυτούς μαλάκες τώρα. Τι θα γίνει μέσα, παιδιά. Πραγματικά τώρα, τι θα γίνει μέσα. Βαλίστες, εντάξει, οι οποίες είναι διαλυμένες. Flesh tendons. Αυτό τι είναι εδώ. Τι έχει. Ροζ χαλαζιά έχει. Ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτά. Εντάξει, τώρα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, έχουμε φύγει τώρα από το Rainforest. Το έχουμε πάει σε κανονική απλή ζούγκλα τώρα. Μήπως έχει τίποτα άλλο. Α, εδώ πέρα βλέπω συνεχίζει το μαχουγκάνι. Εντάξει, δεν βλέπω τίποτα άλλο να έχει. Κλασική ζούγκλα βλέπω εδώ. Δεν έχει τίποτα το διαφορετικό. Skulls might. Τι έχουμε βρει εδώ παιδιά. Λάτινο μου ήταν κόκκινο και αυτό θα το πάρω. Απλά σε αυτά τα τούβλα εδώ μέσα τώρα. Εντάξει. Πάντως βλέπω εδώ Looting 2, ναι ξέρουμε. Αλλά το Skulk Smite 2 τι είναι? Increased damage to Skulk based mobs. Δηλαδή ό,τι mobs είναι φτιαγμένα από Skulk ή ό,τι είναι δίπλα σε Skulk. Εμένα εγώ τα βλέπω αυτά σκοτάνε, τα σκοτάνε καλά, εντάξει. Λογικά ότι έχει να κάνει με Skulk λογικά είναι αυτό, έτσι. Skulk αφήνεται. Τι είναι αυτά, Skulk Stone Tiles, τι έχει από Skulk τέτοια. Skull Bone Brick Stairs. Skull Bone Bricks. Skull Bone, Skulk Bone. Skulk Bone Mill, τι είναι όλα αυτά ρε παιδιά. Skulk Glam. Skulk Stone Diamond Ore. Τι είναι όλα αυτά ρε παιδιά. Τι έχουν βάλει τυπάδες εδώ μέσα. Τι έχουν βάλει τυπάδες πραγματικά.
Α, ωραία, εντάξει, έχουμε τέτοιο εδώ πέρα. Α, ήταν τώρα, τι ήταν, τελικά με ξεγέλασε και ήταν της βλάκης. Ναι, κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω με ξεγέλασε, είναι τέτοιο. Αλλά εντάξει, τώρα πιστεύω για αρχή κρατιόμαστε αρκετά από σίδερο αυτή τη στιγμή. Είμαστε αρκετά κομπλεράτοι. Τώρα από εκεί δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο. Επίσης για το βοητό, συγγνώμη, είναι ο νεμιστήρας. Τι να κάνουμε στα παιδιά. Εδώ στην Αθήνα είναι της πουτάνας όπως είστε, τι να κάνουμε. Ήθελε και αυτός αυτό το καλοκαίρι να έρθει προώρα. Άμα δεν πάτησε το πόδι το Ιούνιος, μας καλωσόρισαν τα 40 και τα 45. Δηλαδή τώρα έλεος πια. Αλλά εκείνο το σπιτάκι, εκείνο το ωραίο που βλέπω εκεί στο βάθος, τι είναι? Και είναι και ωραίο σπίτι. Τι έχουμε ανθρώπια εδώ πέρα, δεν το έχω ψάξει αυτό. Και γέφυρες βλέπω εδώ. Εγώ αυτό δεν τα έχω πάντως. Για να πάμε να κοιτάξουμε λίγο, μόνο μην χαθούμε μόνο έτσι. Α, εντάξει. Να θυμόμαστε ότι είμαστε προς West. Εδώ το θυμόμαστε. Αλλά μια γέφυρα θέλει λίγο φτιάξιμο, αλλά θα χάσουμε γρήγορα planes, να τα λέμε την αλήθεια. Αλλά τώρα αυτό εκεί πάνω τι είναι όμως? Για να πάμε να τσεκάρουμε. Μήπως έχει κανένα loot εκεί μέσα. Πώς μπορούμε να κλέψουμε, να τον ληστέψουμε το συγκεκριμένο? Για πάμε. Δεν ξέρω γιατί τώρα μου κόλλησε έτσι, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Βαριέσαι. Βάλαμε και το σκίσιμο για το thumbnail. Είναι εδώ μέσα, βέβαια. Ωραία, έχει πατάτες. Εντάξει. Ventum ingot. Ναι, κοίταξε αυτό. Φέρτο. Άσε αυτά. Φέρτο το ψωμάκι. Βασικά, δεν το οτιδήποτε. Πρέπει να φτιάξουμε μια ινιάρα αυτό εδώ, το ψωμί. Και να πάρουμε τις πατάτες. Τότε τι είναι αυτό? Maple crafting table. Smithing table. Σε ό,τι να είναι χρώμα. Dwarkos stone brick. Ωραία είναι. Εντάξει, έχουμε βρει πράγματα εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ μέσα. Τώρα εδώ από ό,τι βλέπω δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Άρα μην το πείτε σε κανένα παιδί, γιατί τώρα τη στιγμή κλέβουμε. Δεν θέλω τώρα να πάω φυλακή γι' αυτό. Εγώ απλά ήθελα λίγο να κλέψω, για ποιο λόγο είμαι killerman. Τι, μόνο θα σκοτώνω? Όχι. Σου, παιδιά. Μην το ξυπνήσουμε. Μαλακίες. Το σπίτι από ό,τι βλέπω δεν έχει τίποτα. Σαν ο τύπος έχει πόγει ώρα. Πού είναι να το ξυπνήσουμε? Ντάρεν. Χα. Ξύπνα λίγο ρε βλάκα. Τι πήραμε εδώ πέρα τώρα? Τι είναι αυτό? Sync your inventory tab. Αυτό. Α, το. Blue Skies Population, the adventure guide by the gatekeeper. This journal is written to assist newcomers. Τόσο πάντων, θα το διαβάσουμε μετά. Θα το διαβάσουμε μετά, δεν πειράζει. Πέρα μου το τόξο. Οκ, okay, με συγχωρείς φίλε. Παιδιά, ελπίζω να μην κατάλαβε ότι το κλέψαμε. Τι μπορεί να μας ξεσκίσει? Έτσι απλά λέω, δεν ξέρω. Ο τέλος πάντων. Τι είναι αυτό, κι άλλο σπίτι? Εντάξει, με τέτοιο μαλάκας, εντάξει, με ενδιαφέρει. Ναι φίλε μου, ωραίο φαίνεται, αλλά πού να ξέρεις όμως τι ήτανε φίλε μου. Και θα έπρεπε να κάνεις 2 και 3 προσπάθειες για να τον νικήσεις. Για πάμε σε εκεί το σπιτάκι που βλέπω. Πώς μπορούμε να το ληστέψουμε και εκείνο? Λέω εγώ απλά.
Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά έχουν κάνει τα biomes. Τα κλασικά vanilla biomes έχουν κάνει custom made πραγματικά. Πολύ ωραία πράγματα. Όχι, εντάξει, δεν είμαστε σε δύναμη να το κάνουμε. Και εντάξει, δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό. Έχει βάλει και ζουμαλάκι εδώ. Όχι, εντάξει, δεν μπορούμε παιδιά να το κάνουμε αυτό. Με κενό που με το τόξο. Ωραία, από ό,τι βλέπω, μπορώ να το σκοτώσω πρώτος. Κάτι μου έδωσε εδώ. Mask of Fear. Α, μου δίνει speed. Αν είναι έτσι, πάμε να μεταμαχίσουμε τον τυπά. Αυτό δίνει κατά σου. Δίνει ένα μόνο, εντάξει. Για πάμε λίγο και να παίξουμε ξύλο με το βλάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πεθάνεις, δεν με διαφέρει. Μαλάκα. Δεν πεθάνει, δεν πεθαίνει τίποτα. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε. Είναι αρκετά δύσκολο. Ωραία, πάμε ζόμπι, πάμε να το σκοτώσουμε. Δεν με ενδιαφέρει φίλε, θα πεθάνεις. Μαλάκα, ζέσταξα. Τι θα κάνεις τώρα ρε. Ο Killerman είναι πιο έξυπνος από σένα ρε. Αϊ, ψόφα και σε κολόπεδο. Ψόφα, ψόφα. Αϊ, γαμίσου. Παλιό καρδιά. Λοιπόν, τι είναι αυτό όμως. Σουλ Βίσατς. Δεν μου δίνει κάτι αυτό. Never break, sweep, right click and holding another mask. Another mask, right click to minion. Δεν ψωφάει, το θέμα είναι. Για κάθισε λίγο. Εντάξει, δεν κάνει κάτι. Εντάξει, αυτό τον φάγαμε τον χοντρό εδώ πέρα. Για να κάνουμε και ένα mini loot. Αν έχει κανένα λάφυρο. Άρα από ό,τι βλέπω δεν έχει. Τι είναι αυτό. Cloud log. Strip. Εντάξει. Άρα καημένε. Μισό χίτα βγήκε και πέθανε καημένουλη. Ωραία, εντάξει, από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι. Ναι, δεν έχει κάτι. Άδειο, ναι. Ψήχει κάτω κάτι. Μπα. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Κάτω το θρόνο του μήπως είχε κάτι. Για να δούμε εδώ. Μπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας φοράσουμε αυτό για να δούμε, τώρα. Ψσσσσ, εντάξει. Εντάξει, τώρα από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι. Τούτο εκεί τι είναι όμως εκεί. Τώρα θα φανιστώ εκεί στους ζόμπις εδώ. Α, εδώ είναι η γέφυρα. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει τίποτα παραπάνω. Εντάξει, βρήκαμε αυτό τώρα. Ωραία,
Το καγκούρο meat θέλω εγώ να πάρω, γιατί από ό,τι είδα πως θα φτιάξει κάτι με αυτό. Άρα λοιπόν τώρα τι δεν θέλουμε από αυτό. Ίσως να φάμε λίγο αυτή τη μαλακία εδώ πέρα. Α, καγκούρο meat. Μπορούμε να πάρουμε καγκούρο, να σκοτώσουμε το καγκούρο από μέσα. Να πάρουμε meat, γιατί από ό,τι είδα πως θα φτιάξει και καβουροπάτι αν είδα καλά. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τους μαλάκες, αυτό όμως θα μένε. Θα φτιάξουμε και καμιά καβουροπάτι να φάμε. Ωραία, πάμε. Σώπαμε. Πέθανες όμως. Ωραία, πήραμε 9 meat. Κάτσε, έχει και άλλα structure εκεί πέρα. Κάτσε, δεν τελειώσαμε εδώ. Τι άλλο ακόμα έχει εδώ κέρδο. Εντάξει, μικρό μαλάκι εδώ πέρα. Ωραία. 18% looting this car. Well, well. Find an abandoned well. Τι, βρήκαμε εγκατελειμμένο χωριό ή κάτι ή καμία παροδία εγκατελειμμένο χωριό. Ή μόνο εννοεί για αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είχα, αυτό ήταν όλο. Εδώ κάτω τι έχει όμως. Για κάτι σε να... Έλα, καμπάνα, φύγει λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ μέσα. Τι βρήκαμε εδώ πέρα. Εντάξει, δεν βρήκαμε κάτι. Οπ, βρήκαμε κι όμως. Βρήκαμε αυτά, βρήκαμε λίγο καρβουνάκι. Καγκουρό μπέργκερ, το οποίο σου δίνει 6 μπουτιά και το φτιάχνεις έτσι. Έχεις το χάμπουργκερ, το οποίο το φτιάχνεις έτσι και το οποίο σου δίνει 5,5 μπουτιά. Έχει το cheeseburger, όπου προσωπικά εμένα στην πραγματικότητα είναι και το αγαπημένο μου. Συν 3 τάκ ντάμαζε το φας, 6,5 μπουτάκια. Deluxe cheeseburger, 8 μπουτια. Ghast burger, τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι έχει. Έχει τώρα καβουροπάτι από πλυντήριο. Και Hydra burger, το οποίο δίνει 9 μπουτια. Εντάξει παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο, εντάξει. Αυτή η καβουροπάτη είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω μπορούμε να το φτιάξουμε και έτσι άμα είναι. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε δύο ψωμιά εδώ και μπορούμε να το φτιάξουμε και την καβουροπάτη, ε. Ή θέλει crafting table αναγκαστικά. Νομίζω θέλει crafting table, εντάξει. Α, βρήκαμε και εδώ λουτσέστ. Mask of Bliss. Άλλο τούτο τώρα. Λοιπόν, τι να πετάξουμε τώρα, τι να πετάξουμε. Κάτι πέτα αυτό, εντάξει, να κάνουμε. Μπορούμε να την κάνουμε κομπινές αυτή, να. Α, μπορούμε. Τι άλλο να πετάξουμε τώρα, ρε μαλάκα, τα θέλω όλα. Τα έχουμε πετάξει όλα. Να κάνω. Τελικά έχει λούτσες. Τέλος πάντων. Είχε λούτσες, ξέρω αυτή, σακαράκα εδώ πέρα. Α, και εδώ έχει μαλακίες. Εντάξει, λιγότερο μπασταρδιές έχει, εντάξει. Μπασταρδιές έχει, εντάξει. Πάμε πίσω. Αυτό τώρα τι είναι εδώ. Δεν ήταν μπράς. Λογικά, δεν ξέρω. Πάμε τώρα σπίτι. Αφού τα βρήκαμε. Εδώ με τις λαφυράρες μας. Όχι, κοιτάξτε αυτή την ψήφια. Λοιπόν, ας βάλουμε μέσα τα τρόπαιά μας. Άρα πριν βάλουμε τα τρόπαιά μέσα, να ξαβάλουμε αυτά μέσα τώρα στα καλά που βρήκαμε. Να πάρω το ψωμί μου και να φτιάξουμε καβουροπάτι. Νομίζω έτσι το φτιάχνεις, αν είδα καλά. Πρέπει να τα ψήσεις, πρέπει να τα ψήσεις, ε. Άντε ψήσε με κάτι να σου πω.
Λοιπόν, αν είναι έτσι, αν είναι τότε να βάλουμε και αυτό εδώ μέσα και να κάνουμε άτομο στάντς και να απλώσουμε τα λάφυρά μας εδώ πέρα. Take aim. Τελείωσε το ένα, πάμε να φτιάξουμε το καμπροπάτι μας. Δείτε εδώ, καβουροπάτι. Τέσσερα μπούτια δίνει αυτό, όσο δίνει και αυτό. Αλλά το μπέργκερ όμως. Εδώ φτιάξαμε και την καβουροπάτι μας. Τώρα όσο αυτά γίνανε εδώ πέρα, ας τα βάλουμε και εδώ να ψηθούν. Τα κάνουμε smooth. Αυτά να. Τα υπόλοιπα να τα βάλω μάλλον αν είναι εδώ. Τα onions και όλα αυτά εδώ, θα τα βάλουμε μέσα, τα πετάξουμε. Τα πετάξουμε αν είναι και αυτό και αυτό. Και νομίζω είμαστε κομπλέ τώρα. Ωραία, φτιάξαμε και τα smooth. Φτιάξουμε και τα αρμοστάντς. Και άμα είναι θα τα βάλουμε σαν φιγούρες. Χωράνε εδώ μέσα αυτά. Όσο ναι χωράνε. Ω, έχεις και αυτά εδώ, μπράβο. Λοιπόν, αν είναι έτσι όμως, βάλε αυτά τα εδώ. Θα βάλουμε αν είναι εδώ το Skulk Smite πίσω, δεν το χρειάζομαι. Μια χαρά είμαστε. Πολύ μια χαρά. Φτιάξαμε και τα χαμπουργκέρ μας. Πάτη μας. Άλλα και αυτά. Πέτα το μέσα αυτό. Θα βάλεις μέσα τούτα εδώ. Ωραία, κομπλέ είμαστε. Ωραία, έχουμε και τέτοια ψωμάκια. Εντάξει, πρέπει να έχουμε αυτά εδώ και τούτα εδώ. Ξέρω είμαστε κομπλέ. Βασικά κάθισα να φτιάξουμε και συνταγές εδώ πέρα. Αλλά από ό,τι είδα δεν. Καταρχάς μπορούμε να φτιάξουμε και χάμερ, ε. Όχι. 9 ντάμας βλέπω εδώ, Sky. Αν μπορούμε να φτιάξουμε αν είναι και τέτοιο, ε. Μάτσετ και ματσέτα. Ωραία. Στο 2 τι έχει. Α, θα είναι το 2. Iron more armor, iron shield, αυτό το πω και εγώ. Warp iron bars. Την carrying table τελευταία, καλά. Εντάξει, εδώ πέρα βλέπω τα κλασικά, δεν έχει τίποτα άλλο. Efficiency 1. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα άλλο. Εντάξει. Άμα είναι μπορούμε να φτιάξουμε μια ματσέτα αν είναι έτσι. Μιας που είμαστε killerman, μπορούμε να φτιάξουμε μια ματσετούλα εδώ, την έχουμε. Φυσικά είναι ελαφρά πιο αρχή. Εδώ ταιριάζει για killerman. Βγάλε λίγο αυτό το κολοσκούφι, ρε. Εντάξει. Πηγαίνει για τον killerman αυτό. Α, κάνει και την κίνηση που κοιτάει κιόλας. Μια χαρά, τέλος πάντων, βάλω αυτό αν είναι. Πάντως πολύ καλά πάντως. Μια χαρά. Shipping Edge 1. Όλα εδώ στη θέση τους. Ας πάνω βάλει και αυτό εδώ, μιας που το έχουμε. Έτσι. Αυτό ήταν επομένως το επεισόδιο το δεύτερο. Κάναμε λίγη περιπετιούλα, βρήκαμε κάποια πράγματα που στο Minecraft οργανικό δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, γιατί τώρα αν υπήρχαν όλα αυτά θα ήταν και γαμού. Και πιστεύω όλα τόσα και άλλα τόσα έχουμε να ξεύνησουμε. Δεν εδώ πέρα ξεκινάμε. Το δεύτερο επεισόδιο είναι το ξεκίνημα της περιπέτειας. Πραγματικά τώρα μπορούμε να κάνουμε 175 συνταγές εκεί μέσα. Άλλες τόσες πλάσεις με κάτι άλλα crafting tables που υπάρχουν. Έτσι, έχουμε επομένως πάρα πολύ περιπετιούλα. Επομένως έχει και αυτό εδώ πέρα που κάνει έτσι το. Το έχει animation τα τρως. Αυτό που το έχει πέντρο και τέλος πάντων. Έτσι, επομένως αυτά. Κάντε like, κάντε subscribe. Μπείτε στο Discord server μου για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο και γενικότερα
να μεγαλώσουμε και την παρέα μας, να γίνουμε ένα μεγάλο community. Έτσι, για να μην βγαίνουν κάποιοι αποτυχημένοι και λένε ο Κίλερμαν απέτυχε, ο Κίλερμαν έφαγε cancel πριν καλά καλά αρχίσει στο YouTube. Αυτά είναι μύθοι, δεν ισχύουν. Σας το λέω εγώ. Και εμείς όπως πάντα, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.